Τα δύο αωράκια, το Ηράκλειο και ολόκληρη η Κρήτη, θα θαυμάσουν από κοντά τα μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Ωστόσο, για να γίνει αυτό και να φτάσουμε ως το ECO All-Star Game, αυτοί που έβαλαν το όνομά τους μπροστά από το όνομα της μεγάλης διοργάνωσης, φρόντισαν να βάλουν και το πρώτο καλάθι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε φέτος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Οι δεσμοί μας με την Κρήτη είναι πολυετής και πολύ, πολύ στενή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε συνεργασία με όλους τους φορείς του μπάσκετ και στην Κρήτη. Δεν είναι μόνο το δίκτυό μας που πλέον αριθμεί 128 πρατήρια ECO σε όλο το νησί. Για μας είναι μονόδρομος να βρισκόμαστε και να στηρίζουμε το All-Star Game, μια γιορτή όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και να δούμε το γήπεδο από τα δύο αωράκια να είναι γεμάτο με παιδιά και οικογένειες. Είναι αλήθεια πως ο φίλαθλος κόσμος του Ηρακλείου και της Κρήτης, με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε μεγάλες διοργανώσεις στο μπάσκετ και όχι μόνο, έχει κερδίσει το στοίχημα για κάθε μεγάλο event μέχρι το επόμενο. Γεγονός άλλωστε ότι έχει επιλεγεί το Ηράκλειο για πάρα πολλές διοργανώσεις και διοργανώσεις πολύ σημαντικές. Φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ στα προκριματικά, γίνονται πανευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωταθλήματα της FIBA με παρουσία της εθνικής ομάδας, τα οποία όλα έχουμε παρουσία ως ECO. Αποδεικνύει ότι όντως είστε πάρα πολύ κοντά σε όλα τα αθλήματα, αλλά ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Κάθε φίλαθλος όμως που θέλει να παρακολουθήσει ένα μεγάλο παιχνίδι ή μια μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να πηγαίνει ασφαλής μέχρι το γήπεδο και να επιστρέφει σπίτι του ασφαλής. Και γι' αυτό ECO και Ελληνικά Πετρέλαια στέλνουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Καλά, πλάκα μου κάνεις. Αλκοόλ και οδήγηση. Αλλαγή τώρα. Έξω το αλκοόλ, μέσα το νερό. Και κέρνα ένα και εμένα, γιατί έχω προπόνηση μετά. Το σχετικό σποτ από την ECO με μεγάλους αθλητές, όπως και τον Ανδρέα Τομινιαδάκη από τον ΨΑΚ, για την οδική ασφάλεια, ήταν ό,τι σημαντικότερο μπορούσε να γίνει, να συνδυαστεί με το All-Star Game. Ως μια εταιρεία η οποία έχει παρουσία στους δρόμους, για μας ήταν μονόδρομος, κυριολεκτικά. Διαβάζοντας για αυτή την θλιβερή πρωτιά και για το γεγονός ότι το 19 έφυγαν 60 κριτικοί στους δρόμους, το οποίο είναι συγκλονιστικό νούμερο, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας μέσα από αυτή τη γιορτή να ευαισθητοποιήσουμε λίγο όλο τον κόσμο της Κρήτης, γιατί ξέρετε, μπαίνει μπροστά ο ΒΟΑΚ, δεν έχει ολοκληρωθεί και απορρίπτονται οι ευθύνες κυρίως εκεί. Αλλά θεωρούμε ότι οι ευθύνες ξεκινάνε στο κάθε ένα προσωπικά οδηγό. Διαβάσαμε μελέτες του Πολυτεχνείου Κρήτης και είδαμε ότι οι τέσσερις βασικότεροι λόγοι τροχαίων πανελλήνια, αλλά και κυρίως στην Κρήτη, είναι η χρήση, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού, δυστυχώς η οδήγηση υπό την επηρρεία μέθης και η υψηλή ταχύτητα. Και έτσι αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε 4 σποτάκια με πρωταγωνιστές τους αθλητές, τους οποίους ήθελα και να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους σε αυτά. Σοβαρά τώρα, πρέπει να έρθω εγώ από την προπόνηση που να βάλει ζώνη. Για παίξε ζώνη, φίλε. Σοφοκλής Σκορτσιανίτης! Σοφό, ένα αυτόγραφο. Βάλω στο κεφάλι σου πρώτα και μετά το αυτόγραφο. Στον αγώνα για την οδική ασφάλεια πριν τον αγώνα ECO All-Star Games στην Κρήτη. Προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια από την ECO.